Thank you, Mrs. Basel. It is a great honor for me to have the opportunity to be part of this very interesting panel and dealing with the hot problem of facing lung cancer in Greece nowadays. And next slide, please. I was asked to report on some policies that could enhance patient participation into clinical trials. And of course, we should first say that clinical trials are a fundamental tool. In advance, I'm going to pass in Greek now, I'm sorry. Οι κλινικές μελέτες είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, οι οποίες μπορούν να προωθήσουν την φροντίδα των ασθενών με καρκίνο και να βελτιώσουν τα αποτελέσματα. Επίσης, οι κλινικές μελέτες παρουσιάζουν μια πολύ σημαντική ευκαιρία για τους ασθενείς να έχουν πρόσβαση στις νεότερες θεραπείες οι οποίες αναπτύσσονται. Επομένως, η δυνατότητα συμμετοχής σε αυτές θα πρέπει να είναι ισότιμη και εύκολη για όλους τους ασθενείς. Η δυνατότητα συμμετοχής των ασθενών σε κλινικές μελέτες θα πρέπει να εξετάζεται ήδη από τη διάγνωση, αλλά και κατά όλη τη διάρκεια της πορείας ενός ασθενού μέσα στην όσο τους. Δυστυχώς, περίπου 18% των μελετών οι οποίες είναι sponsored από ακαδημαϊκά κέντρα ή από κρατικά κονδύλια φαίνεται ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν αρκετούς συμμετέχοντες και η έρευνα σταματάει πριν από την εξαγωγή συμπερασμάτων με αποτέλεσμα να έχουμε απώλειες σημαντικές σε χρόνο και σε διάφορες πηγές. Είναι πολύ σημαντική η ένταξη των ασθενών σε κλινικές μελέτες, όμως υπάρχει ένα μεγάλο κενό μεταξύ της προθυμίας των ασθενών να συμμετέχουν και της δυνατότητας να συμμετέχουν πραγματικά σε αυτές, με αποτέλεσμα μόνο περίπου 8% των ασθενών με καρκίνο αυτή τη στιγμή να μπορούν να ενταχθούν μέσα σε κλινικές μελέτες. Επόμενο, παρακαλώ. Όταν βλέπει κανείς τη διαδικασία μιας ένταξης σε κλινικές μελέτες, μπορεί να δει ότι είναι μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων που ξεκινάει από τη διάγνωση του καρκίνου και την ένταξη του ασθενούς και τη δυνατότητα της διαθεσιμότητας μιας κλινικής μελέτης. Εάν αυτή η μελέτη δεν είναι διαθέσιμη, τότε απλούστατα ο ασθενής δεν μπορεί να ενταχθεί σε αυτήν. Ακολούθως, εξετάζουμε κατά πόσον ο ασθενής είναι πληρεί τα κριτήρια ένταξης της μελέτης. Εάν ο ασθενής πληρεί τα κριτήρια ένταξης, τότε γίνεται η συζήτηση κατά πόσον θα ήθελε να ενταχθεί σε αυτήν και γίνεται η προσφορά της μελέτης και μετά έρχεται η ώρα να αποφασίσει ο ασθενής κατά πόσον θα ενταχθεί σε αυτή. Βλέπουμε λοιπόν ότι η απόφαση του ασθενούς να ενταχθεί σε μια μελέτη είναι μια απόφαση η οποία έρχεται στο τέλος μιας μακράς διαδικασίας και μόνο εφόσον τα προηγούμενα στάδια έχουν εκπληρωθεί. Το επόμενο, παρακαλώ. Βλέπουμε εδώ ποια είναι η δυνατότητα των ασθενών να μπουν σε μια κλινική μελέτη. Βλέπουμε ότι σε 100 ασθενείς στο 56%, στους 56% δεν υπήρχε καμιά διαθέσιμη κλινική μελέτη στο κέντρο το οποίο επέλεξαν να κάνουν τη θεραπεία τους. Από αυτές τις μελέτες, όταν υπήρχε κλινική μελέτη, το 27% των ασθενών μόνο ήταν κατάλληλο να ενταχθεί και από αυτούς ασθενείς το 8% περίπου εντάχθηκε. Εδώ θα πρέπει να δούμε ότι αρκετοί ασθενείς που ήταν κατάλληλοι να ενταχθούν σε κλινική μελέτη, ποτέ δεν τους ζητήθηκε να ενταχθούν και βλέπει κανείς ότι δομικοί και κλινικοί παράγοντες είναι αυτοί που στους 3 από τους 4 ασθενείς αποκλείουν την ένταξή τους σε κλινικές μελέτες, ενώ οι παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με τους ίδιους ασθενείς αποτελούν μόνο ένα μικρό ποσοστό των φραγμών που είναι διαθέσιμοι. Το επόμενο, παρακαλώ. Βλέπουμε εδώ ποια είναι η κατάσταση των κλινικών μελετών στην Ευρώπη σε μια πρόσφατη μελέτη που παρουσιάστηκε στο ΕΣΜΟ φέτος. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανισότητα στη συμμετοχή των ασθενών σε κλινικές μελέτες στην Ευρώπη και βλέπει κανείς ότι η διαθεσιμότητα σε κλινικές μελέτες ποικίλει επίσης ευρέως με 2,48 μελέτες ανά 100.000 πληθυσμού στην κεντρική ή δυτική Ευρώπη, μέχρι και 5,33 μελέτες ανά 100.000 ασθενείς σε βόρειες χώρες. Και υπάρχει επίσης μια πολύ μεγάλη διαφορά με τις μελέτες διαθέσιμες ανά 100.000 ασθενείς να ποικίλουν από 0,14 για την Αλβανία
μέχρι και 10,7 για το Βέλγιο. Μεταξύ του 2010 και του 2018 ο αριθμός των κλινικών μελετών αυξήθηκε πάρα πολύ στην Ευρώπη, θεωρώ ικανοποιητικό το 33%. Στην Ελλάδα είχαμε μια αύξηση και η αύξηση αυτή όμως αφορούσε μελέτες πρώιμες φάσης 1-2, ενώ οι βόρειες χώρες είχαν αύξηση στον αριθμό των μελετών οι οποίες ήταν οψιμότερες φάσεις, ενώ οι χώρες οι οποίες είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον απόλυτο αριθμό των μελετών ήταν η Ισπανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και το Βέλγιο. Τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης ήταν πολύ καθοριστικά στο ότι ο αριθμός των κλινικών μελετών ποικίλει πάρα πολύ ανάμεσα στις διάφορες περιοχές, με αποτέλεσμα να έχουμε σημαντικές ανισότητες στη δυνατότητα των ασθενών να έχουν πρόσβαση σε κλινικές μελέτες, και βεβαίως αυτή η διαφορά είναι εις βάρος των ασθενών οι οποίες ζουν σε χώρες της Νότιας Ευρώπης, και βεβαίως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί από αυτούς οι οποίοι καθορίζουν τις αντίστοιχες πολιτικές. Το επόμενο παρακαλώ. Το αν θα ενταχθεί κάποιος ασθενής σε κλινική μελέτη. Το επόμενο παρακαλώ. Το επόμενο παρακαλώ. Α, συγγνώμη, το προηγούμενο. Το προηγούμενο. Το αν θα ενταχθεί κάποιος ασθενής σε κλινική μελέτη έχει πάρα πολύ να κάνει με το πού θεραπεύεται ο ασθενής. Και βλέπει κανείς ότι εάν έχουμε ένταξη σε κέντρα τα οποία είναι ακαδημαϊκά κέντρα και είναι προσανατολισμένα σε κλινική έρευνα, τότε η πιθανότητα του ασθενή να ενταχθεί στην κλινική μελέτη είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το αν αυτός ο ασθενής θεραπεύεται σε κέντρα τα οποία δεν έχουν αυτόν τον προσανατολισμό. Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι τα κέντρα αυτά τα οποία είναι προσανατολισμένα στην κλινική έρευνα θα πρέπει να έχουν ικανοποιητικά resources, θα πρέπει να έχουν προσωπικό εκπαιδευμένο το οποίο να ασχολείται με την ένταξη των ασθενών και με την φροντίδα των ασθενών όταν αυτοί μπουν στην κλινική μελέτη. Το επόμενο παρακαλώ. Υπάρχουν όλο και περισσότερες φωνές οι οποίες λένε ότι υπάρχουν σημαντικές δημογραφικές και κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες στον πληθυσμό των ασθενών που εντάσσονται σε κλινικές μελέτες. Μια σημαντική ανισότητα είναι η ηλικία, όπου στις μελέτες βλέπουμε ότι οι ασθενείς οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι δεν εντάσσονται επαρκώς σε κλινικές μελέτες, κάτι το οποίο χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. Υπάρχουν πολλές εθνικές και φυλετικές διακρίσεις στον πληθυσμό των ασθενών, κάτι το οποίο είναι πιο εξεσημασμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όμως αναμένεται ότι θα γίνει και εδώ πολύ σημαντικό στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα είναι το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό στάτους, το οποίο φαίνεται ότι είναι μια σημαντική παράμετρος η οποία επηρεάζει την ένταξη των ασθενών σε κλινικές μελέτες. Και βεβαίως, στην Ελλάδα έχουμε και μια άλλη ιδιαιτερότητα, η οποία έχει να κάνει με το ότι οι ασθενείς μας ζουν σε απομακρυσμένες ή και αγροτικές περιοχές με φτωχή πρόσβαση προς τα κέντρα τα οποία διεξάγουν κλινικές μελέτες, κάτι το οποίο επηρεάζει σημαντικά τη δυνατότητα συμμετοχής τους και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί άμεσα. Το επόμενο παρακαλώ. Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας πράξη όταν θέλουμε να εντάσσουμε ένα ασθενή σε κλινική μελέτη είναι ότι υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί που σχετίζονται με το σχεδιασμό της έρευνας, γιατί τα κριτήρια των μελετών είναι εξαιρετικά αυστηρά, με αποτέλεσμα αυτό αφενός να αμφισβητεί την δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, αλλά ταυτόχρονα αποκλεί πάρα πολλούς ασθενείς οι οποίοι θα είχαν την θέληση, την επιθυμία να ενταχθούν στη μελέτη από το να ενταχθούν τελικά. Στο πλαίσιο αυτό, το ASCO και το FDA έχουν κάποιες προτάσεις οι οποίες προσπαθούν να μειώσουν τον αποκλεισμό των ασθενών από κλινικές μελέτες, οπότε κριτήρια όπως οι εγκεφαλικές μεταστάσεις, όπως η ηλικία, όπως η δυσλειτουργία οργάνων, όπως η παρουσία υιογενών λοιμόξεων όπως το AIDS ή η παρουσία ταυτόχρονων ή προηγούμενων κακοηθειών, πλέον προτείνεται να μην αποκλίνουν τους ασθενείς από την ένταξη σε κλινικές μελέτες. Το επόμενο παρακαλώ. Ένα άλλο θέμα το οποίο χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε στην κλινική πράξη
και το οποίο έχει να κάνει με το κατά πόσον ένας ασθενής θα ενταχθεί τελικά στην κλινική μελέτη, είναι ότι υπάρχει συχνά μία δυσλειτουργία στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ του κλινικού και του ασθενούς, και αυτό έχει να κάνει με το ότι οι κλινικοί γιατροί μπορεί να υπερεκτιμούν τον κίνδυνο να χάσει ο ασθενής την εμπιστοσύνη που τους έχει, εάν σε αυτόν τον ασθενή προταθεί να ενταχθεί σε μια κλινική μελέτη, ότι οι γιατροί μπορούν να υπερεκτιμούν την πιθανότητα ο ασθενής να μην θέλει να συμμετέχει στην κλινική μελέτη, ή μπορεί να υπερεκτιμούν επίσης την πιθανότητα ο ασθενής να μην μπορεί να συμμορφωθεί με την κλινική μελέτη. Από την άλλη μεριά υπάρχουν σημαντικές παράμετροι οι οποίες αφορούν τον ασθενή και που έχουν να κάνει με το γεγονός ότι οι ασθενείς πολλές φορές φοβούνται υπερβολικά τον κίνδυνο και τη σοβαρότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών που μπορούν να προκύψουν από τη συμμετοχή τους σε μια κλινική μελέτη, ή πολλές φορές μπορεί να εκφράζουν και δυσπιστία σχετικά με τα κίνητρα που έχει ο γιατρός τους όταν τους προτείνει τη συμμετοχή σε μια τέτοια έρευνα. Το επόμενο παρακαλώ. Αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι ότι θα πρέπει να εγκαταστήσουμε την επικοινωνία σε νέες βάσεις μεταξύ των γιατρών και των ασθενών, ούτως ώστε να μειωθούν αυτές οι παρεξηγήσεις και να αυξηθεί έτσι ο αριθμός ένταξης στις κλινικές μελέτες. Και επίσης θα πρέπει να εξηγούμε πάρα πολύ προσεκτικά αφενός τους κινδύνους που μπορεί να διατρέχουν οι ασθενείς από την ένταξή τους σε μια κλινική μελέτη, αλλά ταυτόχρονα να μην υποεκτιμούμε και την παρουσίαση των κινδύνων τις οποίες συνεπάγεται η συμμετοχή στην καθιερωμένη θεραπεία. Το επόμενο παρακαλώ. Φτάνουμε τώρα στην ευχάριστη θέση που ο ασθενής να είναι έτοιμος να ενταχθεί σε μια κλινική μελέτη, και όταν ο ασθενής φτάνει σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ πιθανό να αρνηθεί τελικά τη συμμετοχή του, και αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παραμέτρους, οι πιο σημαντικοί από τους οποίους είναι ο φόβος για το ότι η συμμετοχή σε κλινική μελέτη συνεπάγεται υπερβολικά έξοδα ή διαδικασίες τις οποίες δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Το επόμενο παρακαλώ. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι η οικονομική τοξικότητα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με καρκίνο, αλλά και ειδικότερα οι ασθενείς οι οποίοι καλούνται να ενταχθούν σε μια κλινική μελέτη. Αυτή η οικονομική τοξικότητα και οι διαδικασίες οι οποίες συνεπάγονται, οι μελέτες που συχνά είναι πολύ απαιτητικές, αποτελούν ένα φραγμό ένταξης των ασθενών στις κλινικές μελέτες. Και εδώ θα πρέπει να θεωρήσουμε πάρα πολύ προσεκτικά το ότι οι ασθενείς πρέπει να περνάνε περισσότερο χρόνο μακριά από τη δουλειά τους, θα πρέπει να έχουν συχνότερες κλινικές επισκέψεις, θα πρέπει ενδεχομένως να ταξιδεύουν μακριά, ούτως ώστε να φτάσουν στο σημείο που γίνεται η κλινική μελέτη. Αυτό συνεπάγεται αυξημένα έξοδα μετακινήσεων και διαμονής. Και επίσης οι ασθενείς μπορεί να φοβούνται ότι κάνουν μια θεραπεία η οποία είναι άγνωστη, η οποία ενδεχομένως έχει παρενέργειες οι οποίες δεν γνωρίζουν, και μπορεί αυτό να συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο για παραδεταμένες νοσηλίες ή για μεταφορές στα κέντρα για την αντιμετώπιση των παρενεργειών αυτών. Το επόμενο παρακαλώ. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την παρενέργεια? Αυτή η οικονομική παρενέργεια των κλινικών μελετών μπορεί να αντιμετωπιστεί και είναι ήδη οι πολιτικές αυτές είναι ήδη σε εφαρμογή, με το να επιτρέπεται ουσιαστικά η κάλυψη του έμεσου κόστους το οποίο συνεπάγεται τη συμμετοχή των ασθενών σε κλινικές μελέτες, την απλοποίηση των διαδικασιών οι οποίες μπορούν να επιτρέψουν την κάλυψη του κόστους. Θα πρέπει οι ασθενείς να έχουν ξεκάθαρη πληροφορία σχετικά με το ότι όντως ενδεχομένως μπορεί να καλυφθούν αυτά τα έξτρα κόστη, και να κάνουμε διάφορες μελέτες και διάφορες διερευνήσεις σχετικά με το να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε το έξτρα οικονομικό κόστος το οποίο συνεπάγεται η συμμετοχή σε κλινικές μελέτες. Το επόμενο παρακαλώ. Και μια που η ψηφιακή υγεία και οι εφαρμογές της έχουν επιταχυνθεί στην περίοδο μετά από τον COVID, δεν μπορεί κανείς να αφήσει ασχολίαστο
το ότι έχουμε πλέον στη διάθεσή μας εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την ψηφιοποίηση των κλινικών μελετών και αυτή η ψηφιοποίηση μπορεί να καλύψει τις τρέχουσες ανεπάρκειες του συστήματος, όπως είναι για παράδειγμα η ταυτοποίηση, η ένταξη των ασθενών, η συλλογή των δεδομένων και η παρακολούθηση των ασθενών, και τα οποία όλα αυτά σχετίζονται με σημαντικό κόστος. Αυτό το κόστος μπορεί να μειωθεί με τη διενέργεια ψηφιακών μελετών και μάλιστα το NCI έχει θέσει σαν προτεραιότητά του τη διενέργεια τέτοιων μελετών οι οποίες θα χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία και μάλιστα έχει καταθέσει ότι αυτή η ψηφιοποίηση των κλινικών μελετών αποτελεί πλέον μία προτεραιότητα. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα, ώστε να αυξήσουμε, το επόμενο παρακαλώ, να αυξήσουμε τη δυνατότητα των ασθενών μας να ενταχθούν στις κλινικές μελέτες. Και αυτό έχει να κάνει με την ενημέρωση των ασθενών. Οι ασθενείς αυτό το οποίο κάνουν είναι ότι έχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες από τους παρόχους υγείας να τους ενημερώσουν σχετικά με τη διαθεσιμότητα κλινικών μελετών και μάλιστα θεωρούν ότι οι πάροχοι υγείας είναι οι πρωτογενείς πηγές πληροφορίας σχετικά με τη διαθεσιμότητα και σχετικά με το κατά πόσον όντως θα μπορέσουν να ωφεληθούν από μια κλινική μελέτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ενημερώνουμε τους ασθενείς, να τους ενημερώνουμε έγκαιρα κατά τη διάρκεια της νόσου τους, γιατί η δυνατότητα του ασθενούς να ενταχθεί σε μια κλινική μελέτη μπορεί να καθορίσει και το θεραπευτικό πλάνο. Και εκτός από την ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων μελετών, θα πρέπει να γίνουν πολύ σημαντικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση του κοινού και των ασθενών σχετικά με την βοήθεια την οποία προσφέρουν οι κλινικές μελέτες, τόσο για το γενικό καλό, αλλά και για τον ειδικό, το συγκεκριμένο ασθενή που μπορεί να έχουμε απέναντί μας. Και όλες αυτές οι προτάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της συμμετοχής των ασθενών σε κλινικές μελέτες. Το επόμενο παρακαλώ. Κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το οποίο πρέπει να κάνουμε άμεσα είναι η εκπαίδευση των ασθενών. Η εκπαίδευση των ασθενών θα πρέπει να έχει σαν στόχο την κατανόηση από τη μεριά των ασθενών το τι είναι οι κλινικές μελέτες και το τι μπορεί να κάνουν. Αυτό βεβαίως χρειάζεται χρόνο και έξοδα. Υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα εργαλεία τα οποία θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει. Χρειάζεται προσωπικό για να ενημερώσει τους ασθενείς και να τους εκπαιδεύσει και όλα αυτά φυσικά χρειάζονται χρήματα τα οποία θα πρέπει να χορηγηθούν από κρατικούς πόρους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ασθενείς μας να ενημερωθούν ότι ναι μεν υπάρχει μια βεβαιότητα σχετικά με το αποτέλεσμα όταν ένας ασθενής εντάσσεται σε κλινική μελέτη, αλλά όμως θα πρέπει να ξέρει ότι υπάρχουν ρυθμιστικά και ηθικά πλαίσια τα οποία εξασφαλίζουν ότι ο ασθενής θα πάρει μια θεραπεία ερευνητική η οποία δεν είναι πολύ πιθανό να είναι χειρότερη από την καθιερωμένη θεραπεία. Θα πρέπει τα έντυπα ενημερωμένης συγκατάθεσης να είναι πολύ αναλυτικά και να είναι προσαρμοσμένα στους ασθενείς τους ώστε να κατανοούν τις διαδικασίες της μελέτης και να μην υπάρχει αυτή η απόσταση μεταξύ της κατανόησης που θα θέλαμε να έχει ο ασθενής και αυτή που τελικά έχει. Και υπάρχει επίσης και μια πολιτική τώρα η οποία απαιτεί ώστε τα έντυπα ενημερωμένη συγκατάθεση να είναι πολύ απλά για να γίνονται κατανοητά από τους ασθενείς. Το επόμενο παρακαλώ. Συμπερασματικά αυτό που προσπάθησα να σας πω έως τώρα είναι ότι οι κλινικές μελέτες είναι μια θεραπευτική επιλογή εκτός από ένα ερευνητικό εργαλείο και γι' αυτό το λόγο έχουμε εστιάσει σε πάρα πολλούς φραγμούς οι οποίοι τελικά εμποδίζουν την ένταξη των ασθενών μας στις κλινικές μελέτες. Και πολύ σημαντική φραγμή πρώτον είναι η διαθεσιμότητα κλινικών μελετών, είναι η δυσκολία που έχουν οι ασθενείς και οι γιατροί να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα που συνεπάγεται η ένταξη σε μια κλινική μελέτη, είναι τα αυστηρά κριτήρια ένταξη σε μια κλινική μελέτη, είναι η έλλειψη πόρων τόσο για τους ασθενείς αλλά και για τους κλινικούς γιατρούς να υποστηρίξουν τη διεξαγωγή κλινικών μελετών, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως αυτό είναι ένα πάρα πολύ ακριβώς πόρ και χρειάζεται εστιασμένη προσπάθεια και η προσπάθεια αυτή απαιτεί χρήματα για να πραγματοποιηθεί. Υπάρχουν και πάρα πολλά λογιστικά προβλήματα και οικονομική φραγμή που χρειάζεται να υποστηριχθούν ώστε οι ασθενείς μας να είναι σε θέση να μπουν σε μια κλινική μελέτη εφόσον το αποφασίσουν
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και στην Ελλάδα να αναγνωρίσουμε και να όλους αυτούς τους φραγμούς και να ενισχύσουμε την ένταξη των ασθενών σε κλινικές μελέτες. Το επόμενο παρακαλώ. Αυτό που χρειάζεται άμεσα να κάνουμε είναι η εκπαίδευση των ασθενών, είναι να βγούμε έξω και να τους ενημερώσουμε, να ξέρουν τι είναι κλινική μελέτη και τι ωφέλη μπορεί να έχουν. Είναι δουλειά και των συλλόγων ασθενών αυτό και όσων προωθούν τα συμφέροντα των ασθενών και βεβαίως είναι ανάγκη να κάνουμε πολύ εστιασμένη έρευνα σε αυτό το κομμάτι. Το επόμενο παρακαλώ. Στην Ελλάδα έχουμε ένα εξαιρετικό τοπίο για την διενέργεια κλινικών μελετών, γιατί υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό, υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι, υπάρχουν υποδομές σε ερευνητικά κέντρα, υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα ηθικής αποδοχής και αυτό κάνει την Ελλάδα ένα πολύ ισχυρό τοπίο. Παρόλα αυτά, το επόμενο παρακαλώ, δεν έχουμε στην Ελλάδα τις κλινικές μελέτες που θα μπορούσαμε να έχουμε και βλέπουμε εδώ ποια είναι η θέση της Ελλάδας και ποια είναι η θέση του Βελγίου, μια χώρα η οποία έχει τον ίδιο πληθυσμό που έχει και η Ελλάδα και τι χρειάζεται να γίνει πέρα από όλα αυτά που είπαμε. Χρειάζεται και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το επόμενο παρακαλώ, είναι να υπάρξει και κεντρική προσπάθεια, μια κεντρική πολιτική η οποία θα ενισχύσει τη διαδικασία ένταξης των ασθενών μέσα σε κλινικές μελέτες. Αυτό σαφέστατα αποτελεί ένα μέρος του σχεδίου δράσης για τον καρκίνο, η ενίσχυση δηλαδή των ερευνητών τους ώστε να αυξήσουν την ένταξη των ασθενών και τελικά να βελτιώσουν και τη φροντίδα των ασθενών μας στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.